Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάννης και μπροστά μου έχω το KXD W55, την 3G έκδοσή του. Είναι μία συσκευή Android η οποία απευθύνεται στους χρήστες που θέλουν το πιο οικονομικό smartphone που μπορούν να βρουν. Η τιμή του στην ελληνική αγορά είναι 54,9 ευρώ, 55 ευρώ ουσιαστικά. Θα το βρείτε σε πολλά ελληνικά καταστήματα και e-shops και πάμε να δούμε το τι ακριβώς μπορεί να κάνει αυτή η συσκευή για να καλύψει τις βασικές ανάγκες του χρήστη. Είδου λοιπόν η συσκευή, να δούμε τι άλλο έχει μέσα το κουτί προτού συνεχίσουμε με αυτήν. Έχουμε λοιπόν κάποια βιβλιαράκια και εδώ από κάτω θα βρούμε τον φορτιστή και το καλώδιο της συσκευής. Έχουμε ένα καλώδιο micro USB λοιπόν και έναν απλό φορτιστή 5W, 5V 1A, ο οποίος μπορεί να φορτίσει γρήγορα την μπαταρία του KXDW55. Αυτή είναι η συσκευή, τη βλέπετε, selfie κάμερα εδώ με δικό της LED flash, κάτι που δεν έχουν πολλά smartphones στην αγορά. Στο κάτω μέρος τα πλήκτρα αφής, εδώ είναι η έξοδος του ήχου, το audio jack όμως και η micro USB θύρα είναι στο πάνω μέρος. Στο πίσω μέρος έχουμε μία single κάμερα με το δικό της LED flash και εδώ είναι η εγκοπή για να μπορούμε να ανοίξουμε το αποσπόμενο πίσω μέρος, το οποίο αποκαλύπτει την μπαταρία της συσκευής, την υποδοχή για την microSD και δύο υποδοχές για κάρτες SIM. Είναι dual SIM φυσικά η συσκευή και υποστηρίζει μέχρι 3G δίκτυα. Ξανατοποθετούμε το πίσω μέρος. Πλαστική κατασκευή αλλά ποιοτικό το πίσω μέρος, το καπάκι έχει ωραία εμφάνιση και αίσθηση. Και πάμε να δούμε την συσκευή μαζί με μερικά specs της. Να πούμε ότι έχει 9,7 χιλιοστά πάχος και βάρος 162 γραμμάρια. Έχει οθόνη 5,5 ιντσών με ανάλυση HD και το κλασικό aspect ratio το 16:9 που πλέον έχουμε ξεχάσει πώς είναι, καθώς όλες οι συσκευές είναι 18:9 ή 19:9, κάνοντας δύσκολη τη χρήση με το ένα χέρι, καθώς εκτείνονται πολύ προς τα πάνω. Το αγαπημένο 16:9 ratio λοιπόν επιστρέφει εδώ και μπορούμε πιο εύκολα να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συσκευή με το ένα χέρι. Η οθόνη προστατεύεται από κρύσταλλο ASAI, το οποίο είναι αρκετά ανθεκτικό. Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκουμε ένα τετραπύρινο chipset SC9832α μαζί με την MALI 400MP2 GPU που αναλαμβάνει την επεξεργασία των γραφικών. Η φωτεινότητα της οθόνης είναι αρκετά καλή. Η συσκευή αυτή, το W55 δηλαδή, έχει 1GB μνήμης RAM, 1GB RAM και 16GB αποθηκευτικού χώρου. Αν πάμε εδώ στις ρυθμίσεις και πάμε στο storage, μπορείτε να δείτε λοιπόν 5GB από τα 8 είναι διαθέσιμα, αλλά φυσικά θα βάλετε μια microSD και θα επεκτείνετε το χώρο αυτό χωρίς πρόβλημα. Και είναι ένας συνδυασμός που μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες του χρήστη και εδώ βλέπετε το 1GB RAM, 800 MB είναι ελεύθερα αυτή τη στιγμή. Τρέχει Android 6, το W55 και διαθέτει, όπως είπαμε, μία οπίσθια κάμερα με αισθητήρα 5 MP και μία 5 MP selfie κάμερα, η οποία όμως έχει δικό της LED flash. Η κύρια κάμερα μπορεί να κάνει λήψη HD βίντεο και το ίδιο και η εμπρόστια, αλλά το LED flash βοηθάει πολύ σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Βλέπουμε ότι έχει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις που θέλουμε, κάποια apps προεγκατεστημένα, λίγα, τα apps της Google εδώ μπορείτε να κατεβάσετε από το Play Store εφαρμογές. Φυσικά ένας file manager, calculator, φακός και διαθέτει και FM ραδιόφωνο η συσκευή. Οπότε δεν θα έχετε πρόβλημα και αν θέλετε να ακούσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς. Τέλος να πούμε για την μπαταρία, η οποία έχει χωρητικότητα 2.500 mAh και είναι πολύ μικρή η κατανάλωση της συσκευής, οπότε θα σας κρατήσει μία μέρα χρήσης χωρίς πρόβλημα.
Και να πούμε ότι υποστηρίζει και Bluetooth 4 η συσκευή, μαζί με τα πρωτόκολλα Wi-Fi φυσικά. Θα τη βρείτε και σε χρυσό και σε μαύρο χρώμα στην ελληνική αγορά. Η τιμή της, όπως είπαμε, είναι 55 ευρώ. Είναι μια τίμια συσκευή για όσους θέλουν ένα δεύτερο, ένα τρίτο τηλέφωνο ή ένα τηλέφωνο να το δώσουν στο παιδί τους ή σε κάποιον ηλικιωμένο να το έχει για μια ώρα ανάγκης ή αν θέλει να το χρησιμοποιεί, να κάνει την είσοδό του στον χώρο των smartphones. Και δεν χρειάζεται κάτι πολύ ακριβό, απλά κάτι που να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο smartphones και τεχνολογίες.